Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Στο βάθος βλέπετε το ψυχοεκπαιδευτικό μας σκυλί το Λάκι. Είμαστε στο αυτοκίνητο και φτιάχνουμε ένα οδηγητικό βίντεο για την επικοινωνία. Για τη δεξιότητα της επικοινωνίας, την τέχνη της επικοινωνίας. Θα αναλύσουμε τι σημαίνει ακριβώς καλή επικοινωνία, επαρκής επικοινωνία, ουσιαστική επικοινωνία, αυθεντική επικοινωνία και θα μιλήσουμε για τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προσπαθήσουμε όλοι μας, ο καθένας ξεχωριστά, να γίνουμε πιο επικοινωνιακοί και να τα καταφέρνουμε να μεταφέρουμε το μήνυμα που έχουμε μέσα μας στον άλλον και να πάρουμε και το μήνυμα του άλλου. Θα πω έτσι ενδεικτικά ότι όσο ψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη έχει ένας άνθρωπος, τόσο επαρκέστερα, καλύτερα, καταφέρνει να επικοινωνήσει με έναν άλλον άνθρωπο ή με μια ομάδα άλλων ανθρώπων. Για τη συναισθηματική νοημοσύνη έχουμε κάνει σχετικό επεισόδιο στο podcast στην πρώτη σεζόν, το οποίο σας παραπέμπω να το ξαναδείτε ή να το δείτε για πρώτη φορά. Τι σημαίνει συναισθηματική νοημοσύνη? Με απλοϊκά λόγια και απλά λόγια, συναισθηματική νοημοσύνη σημαίνει να αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου, να αναγνωρίζω σε ποιο σημείο βρίσκομαι ψυχικά, συναισθηματικά, να έχω δηλαδή αυτεπίγνωση, να έχω μία εσωτερική κινητοποίηση ούτως ώστε να λειτουργώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να τα καταφέρνω να επικοινωνώ με τους άλλους ανθρώπους ουσιαστικά και να τα καταφέρνω στις ανθρώπινες σχέσεις. Αν θα λέγαμε με απλά ή απλοϊκά λόγια τον ορισμό της συναισθηματικής νοημοσύνης, που ξαναλέω στο αντίστοιχο επεισόδιο του podcast αναφέρεται πολύ πιο αναλυτικά η συναισθηματική νοημοσύνη τι είναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε ο καθένας τη μητρική του γλώσσα και πολλές φορές μαθαίνουμε και άλλες γλώσσες και ξένες γλώσσες. Από μια ηλικία, ξέρω εγώ, 3, 4, 5 ετών, αρχίζουν τα παιδιά και χρησιμοποιούν επαρκώς τη γλώσσα. Και ένα παιδί μπορεί να έχει και δύο μητρικές γλώσσες, όχι μόνο μία. Δεν είναι το θέμα μας σήμερα αυτό. Δηλαδή, αν ο ένας γονιός μιλάει άλλη γλώσσα και ο άλλος γονιός μιλάει άλλη γλώσσα ως μητρική, ένα παιδί το οποίο με τον ένα γονιό μιλάει π.χ. στα ελληνικά και με τον άλλο γονιό στα αγγλικά μπορεί να έχει εξίσου καλή γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο που να είναι και οι δύο ως μητρικές γλώσσες. Λοιπόν, μαθαίνουμε τη μητρική μας γλώσσα, μαθαίνουμε να μιλάμε και θέλω έτσι να το κάνουμε μια εικόνα ότι μαθαίνουμε λέξεις οι οποίες λέξεις αντιστοιχούν σε αντικείμενα, σε έννοιες, σε συναισθήματα, σε καταστάσεις και ο καθένας από μας μαθαίνει αυτές τις έννοιες αναλόγως των προσλαμβάνουσων εμπειριών του, των εμπειριών που έχει σε σχέση με αυτές τις έννοιες, του περιβάλλοντος στο οποίο μαθαίνει τη γλώσσα, που συνήθως είναι το οικογενειακό περιβάλλον αυτό στο οποίο μαθαίνουμε τη γλώσσα και το σχολικό περιβάλλον. Αρκετά παιδιά πάνε από πολύ νωρίς στο παιδικό ή τα προσέχουν κάποιοι άλλοι ενήλικες πέρα από τους γονείς τους οι οποίοι τους μιλάνε και δεν μαθαίνουμε όλοι τις ίδιες έννοιες με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή το παίρνω πολύ πίσω το ζήτημα, εννοείται ότι δεν είμαι ψυχογλωσσολόγος, ναι, υπάρχει εξειδίκευση ψυχογλωσσολόγου, αλλά έτσι με τις απλές γνώσεις που έχω ενός ψυχολόγου σας λέω ότι μπορεί αν σε ένα παιδί οι γονείς μιλάνε με μορουδίστικη γλώσσα, του μιλάνε αυτό το, με αυτή την πολύ την πολύ επιτιδευμένη μορουδίστικη γλώσσα, να δυσκολέψουν αυτό το παιδί μεγαλώνοντας ώστε να μάθει να επικοινωνεί επαρκώς. Η γνώμη μου είναι ότι στα παιδιά είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιούμε τις λέξεις της μητρικής μας γλώσσας ολόκληρες, να τους μιλάμε με διαφορετικό τόνο εφόσον είναι παιδιά, αλλά να μην
αλλάζουμε τις λέξεις. Δηλαδή το νερό να το λέμε νερό, την καρέκλα να τη λέμε καρέκλα, το ψωμί να το λέμε ψωμί. Συνήθως χρησιμοποιούν αρκετοί άνθρωποι έτσι χαϊδευτικά διάφορες άλλες λέξεις και χρησιμοποιούν έτσι μια παιδική γλώσσα που τη χρησιμοποιούν οι ενήλικες εννοώ. Η γνώμη μου είναι ότι τα παιδιά πρέπει να έρχονται σε επαφή με την επίσημη μορφή της γλώσσας από πολύ νωρίς, να τους μιλάμε ορθά ελληνικά ή ορθά αγγλικά ή ορθά ιταλικά, ο καθένας αναλόγως με τη γλώσσα που έχει ως μητρική, να αλλάζουμε τον τόνο μας εφόσον απευθυνόμαστε σε παιδιά, αλλά να μην παραφράζουμε τις λέξεις, να μην αλλάζουμε τους ήχους των λέξεων, για να βοηθήσουμε τα παιδιά να μάθουν τις λέξεις ορθά. Όταν μαθαίνει ένα παιδί μία λέξη ορθά, τότε δημιουργείται ένα νευρονικό κύκλωμα στον εγκέφαλο του, το οποίο έχει αυτή τη λέξη και την αποτυπώνει. Γιατί πολλές φορές συναντάμε ενήλικες οι οποίοι δεν έχουν την αντίληψη συγκεκριμένων εννοιών με τον ίδιο τρόπο που την έχει το λεξικό ή που την έχει το consensus της κοινωνίας. Εάν θέλουμε να μεγαλώσουμε παιδιά τα οποία να είναι και πιο ανεπτυγμένα συναισθηματικά αλλά και διανοητικά πιο ανεπτυγμένα, τους μιλάμε όσο πιο ορθά μπορούμε να μιλήσουμε. Και αφήνουμε τα παιδιά μας να έρχονται σε επαφή με την εκφορά της γλώσσας και με ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε την ελληνική γλώσσα, αν είναι η ελληνική γλώσσα η μητρική μας, όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά, πιο ορθά και πιο γραμματικά, συντακτικά και νεολογικά ορθά. Γιατί μεγάλο πρόβλημα στην επικοινωνία είναι ότι δεν γνωρίζουμε όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες έννοιες και ακόμη χειρότερα κάποιοι άνθρωποι γνωρίζουν κάποιες έννοιες λανθασμένα, οπότε δεν ξέρουν πώς να τις χρησιμοποιήσουν και περιπλέκεται πολύ περισσότερο επικοινωνία. Ένας λόγος που σε αυτό το κανάλι, σε κάθε ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο, πολύ συχνά επαναλαμβάνω ορισμούς λέξεων και εξηγώ τι σημαίνουν έννοιες, είναι γι' αυτό τον λόγο, ούτως ώστε περισσότεροι άνθρωποι, ακούγοντας να επαναλαμβάνονται κάποιες έννοιες, να μπορέσουν να τις κατανοήσουν και να τις αποτυπώσουν όπως ακριβώς είναι. Πάμε τώρα στην έννοια της επικοινωνίας. Επικοινωνία δεν σημαίνει μόνο να σου πω αυτό που θέλω να σου πω. Αυτό είναι ενημέρωση. Αυτό είναι ανακοίνωση. Επικοινωνία είναι να σου πω αυτό που θέλω να σου πω με τέτοιο τρόπο ώστε να σιγουρευτώ ότι το έχεις καταλάβει και ότι μπορέσαμε να συνεννοηθούμε και μετά που θα σου πω αυτό που θέλω να σου πω, να σιωπήσω, να μην μιλάω και να ακούω με πολύ προσοχή τι μου λες εσύ και να προσπαθώ να εξασκήσω τη γνωστική ενσυναίσθηση πρωτίστως και δευτερευόντως τη συναισθηματική ενσυναίσθηση. Γνωστική ενσυναίσθηση σημαίνει να καταλάβω με τη λογική μου τι μπορεί να αισθάνεσαι την ώρα που μου το περιγράφεις. Αυτή είναι η γνωστική ενσυναίσθηση. Ή να μπορώ να κατανοήσω με τη λογική μου ότι αν συμπεριφερθώ με αυτόν τον τρόπο, αυτός ο τρόπος θα έχει αυτή την αρνητική συνέπεια πάνω σε άλλους ανθρώπους. Γνωστική ενσυναίσθηση. Και έχουμε αναφέρει πολλές φορές μιλώντας για τους ναρκισσιστές, τους ανθρώπους με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, ότι κατέχουν πολύ καλά τη γνωστική ενσυναίσθηση και τη χρησιμοποιούν για να χειραγωγούν τους άλλους, αλλά δεν επιδεικνύουν, δεν δείχνουν συναισθηματική ενσυναίσθηση. Δηλαδή ξέρουν ότι αυτό που θα σου πούν θα σε ενοχλήσει, ξέρουν ότι αυτό που θα σου πούν θα σε εκνευρίσει, ξέρουν ότι αυτό που θα σου πούν θα σε φέρει σε δύσκολη θέση συναισθηματικά και γι' αυτό το λένε και γι' αυτό το κάνουν, αλλά δεν δείχνουν συναισθηματική ενσυναίσθηση, να σε συμπονέσουν δηλαδή που εσύ θα ταπλαιπωρηθείς από αυτό που θα σου πούν. Εντάξει. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να κάνουμε την επικοινωνία να είναι αποτελεσματική, πρέπει να έχουμε γνωστική ενσυναίσθηση,
να αντιλαμβανόμαστε γνωστικά πώς μπορεί να νιώθουν οι άλλοι άνθρωποι, και σίγουρα αν θέλουμε να έχουμε μία ανθρωπιστική επικοινωνία πρέπει να έχουμε και συναισθηματική ενσυναίσθηση, να συμπονούμε δηλαδή τους άλλους ανθρώπους και να βάζουμε τον εαυτό μας στα παπούτσια τους. Να έχουμε δηλαδή μια ικανότητα να νιώθουμε συμπόνια για το πώς μπορεί να νιώθει ο άλλος ο άνθρωπος, και αυτό το οποίο είναι έτσι εξαιρετικά εκπληκτικό είναι πως η ενσυναίσθηση και η συμπόνια λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να κατευνάζονται οποιαδήποτε αρνητικά συναισθήματα έχουμε για άλλους ανθρώπους. Τι εννοώ? Εάν εγώ κάθομαι εδώ πέρα μόνη μου και δουλεύω μόνη μου κάτι που έχει συμβεί, δηλαδή κάποιος ήρθε και μου είπε μια κουβέντα ή συνέβη και ένα περιστατικό, ένα πρόσωπο έκανε μια πράξη η οποία με έχει στενοχωρήσει, αν εγώ κάθομαι και την μελετώ αυτή την πράξη στο δικό μου το μυαλό, αν κάθομαι και την μυρικάζω, τότε είναι πολύ πιθανό να μου γεννηθούν πολλά αρνητικά συναισθήματα και να κάνω αυτή τη συζήτηση ερήμην του προσώπου το οποίο έκανε αυτή την πράξη που με αναστάτωσε. Φυσικά πολλές φορές είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε αυτό, γιατί οι άνθρωποι μας κάνουν ghosting. Μας συμπεριφέρονται με ένα άσχημο τρόπο ή με έναν τρόπο που μας πληγώνει και μετά εξαφανίζονται. Κάνουν την τιμωρία της σιωπής ή εξαφανίζονται ως φαντάσμα, οπότε πρέπει να καθίσεις μόνος σου να διαχειριστείς τα αρνητικά συναισθήματα που σου έχει αφήσει η όποια αλληλεπίδραση. Δηλαδή δεν μπορώ να καταδικάσω ή να μην νιώσω συμπόνια για τους ανθρώπους οι οποίοι μαθαίνουν μία πληροφορία, μα έχουν ένα interaction, μία διάδραση, μία αλληλεπίδραση με έναν άλλον άνθρωπο, κάνει κάτι κάποιος άλλος που τους ενοχλεί και ο άλλος μετά εξαφανίζεται. Δεν κάθεται να συζητήσει, δεν κάθεται να μιλήσει, μπορεί να εξαφανιστεί και εντελώς από τη ζωή τους. Άρα σε εκείνη την περίπτωση αφήνεσαι μόνος σου να διαχειριστείς τα αρνητικά σου συναισθήματα. Αν όμως υπάρχει περίπτωση να επικοινωνήσεις με κάποιον άλλον άνθρωπο που έκανε κάτι και σε ενόχλησε και να έχεις μία ανταλλαγή ιδεών, συναισθημάτων, απόψεων και να δώσει ανατροφοδότηση ο ένας τον άλλον, τότε μπορεί ο θυμός που ένιωθες αρχικά προτού εξηγηθεί σε εσένα αυτός ο άνθρωπος να γίνει πιο ήπιος και να κατευναστούν τα συναισθήματα του θυμού, γιατί δεν μυριζόμαστε τα νύχια μας και να ξέρουμε τι μπορεί να έχει μέσα στο μυαλό του ο άλλος αν δεν ανοίξει το στοματάκι του να το πει. Οπότε, αν θέλουμε να δεχόμαστε μία αντικειμενική αντιμετώπιση από τους άλλους ανθρώπους και αν θέλουμε να μην αδικούμαστε από τους άλλους ανθρώπους και να μην παρεξηγούνται οι πράξεις μας και οι συμπεριφορές μας, οφείλουμε να καθόμαστε να επικοινωνούμε με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, όπλα ψυχολογικού πολέμου, όπως η τιμωρία της σιωπής, όπως το να κρατάμε μούτρα, όπως η παθητική επιθετικότητα κάθε είδους, δεν βοηθάει στο να λυθούν οι παρεξηγήσεις και οι ασυμφωνίες μεταξύ των ανθρώπων, αντιθέτως τις εντείνει. Άρα η επικοινωνία είναι ένα εργαλείο, μία δεξιότητα η οποία μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν καλύτερο ένας τον άλλον, να έχουν μία καλύτερη εικόνα του τι ακριβώς σκέφτεται ο άλλος άνθρωπος και τι νιώθει ο άλλος άνθρωπος και να μάθουν τα κίνητρα του άλλου ανθρώπου. Ένα στοιχείο της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι οι άνθρωποι να αντιλαμβάνονται ποια είναι τα κίνητρά τους και να χρησιμοποιούν τα κίνητρά τους προς όφελός τους. Δηλαδή να έχουν γνώση της εσωτερικής τους κινητοποίησης και να διαμορφώνουν την εσωτερική τους κινητοποίηση, να διαμορφώνουν τα κίνητρά τους ανάλογα με τις αρχές, τις αξίες τους και τα ιδεώδη τους και ανάλογα με τα θέλω τους. Δηλαδή να ξέρεις τι θέλεις και να ξέρεις και τι εσωτερικό κίνητρο έχεις. Γιατί πολλές φορές μπορεί να θέλουμε να κάνουμε κάτι, αλλά να έχουμε εσωτερικά ένα αντικίνητρο. Να πω ένα παράδειγμα για να γίνω πιο κατανοητή. Μπορεί κάποιος να λέει εγώ νιώθω μοναξιά και θέλω πολύ να μπω σε μια σχέση αγάπης και έρωτα.
Άρα εκφράζει την επιθυμία να μπει σε μια ερωτική σχέση, εκφράζει λεκτικά σε γνωστικό επίπεδο, σε συνειδητό επίπεδο ότι θέλει να κάνει σχέση και ότι δεν του αρέσει, δεν της αρέσει η μοναξιά, και διερωτάται κιόλας, μα γιατί ενώ θέλω να κάνω σχέση, γιατί ενώ έχω αυτή τη ξεκάθαρη επιθυμία να μην τα καταφέρνω. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί να έχει ένα εσωτερικό αντικίνητρο ή ένα αρνητικό κίνητρο που να τον εμποδίζει από το να δημιουργήσει μια σχέση. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει εσωτερικευμένη αποφευκτικότητα, να έχει φόβο της εγκατάλειψης και να χρησιμοποιεί το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας της αποφυγής, ούτως ώστε να αποφύγει να εγκαταληφθεί και να μην το συνειδητοποιεί, γιατί δεν γνωρίζει καλά τον εαυτό του και δεν γνωρίζει καλά τα κίνητρα του και τα αντικίνητρα του. Οπότε αυτός ο άνθρωπος παρατηρεί τον εαυτό του να κάνει συμπεριφορές, να κάνει επιλογές οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα ο στόχος του να μην επιτυχάνεται και μένει παραξενεμένος και λέει, πώς γίνεται ρε παιδί μου, είμαι μια χαρά άνθρωπος, είμαι ξέρω εγώ ένας άντρας 30-35 ετών, ξέρω ότι θέλω να κάνω σχέση, προσπαθώ να κάνω σχέση και όμως τα θαλασσώνω. Μήπως τα θαλασσώνεις επειδή μέσα σου έχεις αποφευκτικότητα και επειδή δεν έχεις καλή γνώση του εσωτερικού σου εαυτού και δεν είσαι αρκετά ψυχοεκπαιδευμένος, αρκετά, δεν ψυχοθεραπεύεσαι και δεν έχεις αναπτύξει τη συναισθηματική σου νοημοσύνη, νομίζεις ότι το κίνητρο σου είναι να κάνεις σχέση, ενώ στην ουσία όλο αυτό τον καιρό που εσύ κάνεις όλες αυτές τις προσπάθειες λειτουργεί μέσα σου το αντικίνητρο της αποφευκτικότητας. Στο καινούργιο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σε λίγους μήνες υπάρχει το κεφάλαιο για τη θεωρία του δεσμού, το ασφαλές στυλ δεσμού, το αγχώδες στυλ δεσμού, το αποφευκτικό και το αποδιοργανωμένο, και εξηγούμε πολύ καθαρά εκεί πέρα τι σημαίνει η έννοια αποφευκτικότητα και πώς μπορεί να εκφραστεί η αποφευκτικότητα, γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι έκφρασης της αποφευκτικότητας. Μπορεί ένας άνθρωπος δηλαδή να είναι αποφευκτικός και να μην το αντιλαμβάνεται πως είναι αποφευκτικός και να μην πηγαίνει επίτηδες να πληγώνει άλλους ανθρώπους, και κάποιος άλλος να είναι αποφευκτικός αλλά παράλληλα να έχει και έναν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, οπότε να πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες προκειμένου να επιτύχει κάτι πολύ συγκεκριμένο που θέλει και μετά να αποφεύγει να συνδεθεί παραπάνω. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο. Εδώ θέλω να σας ενημερώσω και να με ενημερώσω ότι δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο. Το έχουμε πολλές φορές, το ξαναλέμε έτσι, μπας και το εντυπώσουμε. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο. Δεν λειτουργούμε όλοι οι άνθρωποι με τους ίδιους τρόπους. Δεν έχουμε όλοι τα ίδια κίνητρα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο άλλος μέσω μαντικής διαδικασίας, ακόμη και μέσω ανάλυσης της συμπεριφοράς. Γι' αυτό πολλές φορές όταν μου στέλνετε ιστορίες και μου ζητάτε τη γνώμη μου, λέω ίσως, λέω πιθανόν, λέω θα μπορούσε. Έτσι, 38 παράδειγμα είναι η φάση με το βίντεο που βγήκε το Σάββατο, που είχα αποστάρει στην κοινότητα έτσι και λίγο παρορμητικά μια συνομιλία που είχαμε μια κοπέλα, και τελικά από τα σχόλια που ήταν κάτω από την ανάρτηση και τα σχόλια που έγιναν και κάτω από το βίντεο που έκανα για τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση, καταλάβαμε όλοι πόσο πολύπλοκη μπορεί να είναι η ανθρώπινη συμπεριφορά, πόσο πολυεπίπεδη μπορεί να είναι η ανθρώπινη συμπεριφορά, και ότι άμα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε εικασίες για το τι σκέφτεται ο άλλος, τι νιώθει ο άλλος, τι θέλει ο άλλος, δεν θα μπορέσουμε να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, εκτός και αν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε ικανοποιητικά με τον άλλο άνθρωπο και ο άλλος ο άνθρωπος να επικοινωνεί ικανοποιητικά με τον εαυτό του. Άρα είναι τρία τα προαπαιτούμενα. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι εγώ προσωπικά που θέλω να επικοινωνήσω, να ξέρω ποιος είμαι, να ξέρω τι μου γίνεται, να αναγνωρίζω τις δυνάμεις και τις αδυναμίες μου, να αναγνωρίζω την εσωτερική μου κινητοποίηση και ούτω καθεξής, και να ξέρω ακριβώς τι θέλω, να το έχω ψάξει τι μου συμβαίνει, να έχω κάνει ψυχοθεραπεία για να ανακαλύψω ποιους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας έχω οι οποίοι με οδηγούν στον αυτοσαμποτάρομαι και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το πρώτο προαπαιτούμενο, εγώ να είμαι δουλεμένος. Το δεύτερο, εγώ να έχω γνώση εαυτού,
Γιατί πώς θα μεταφέρεις τη γνώση για τον εαυτό σου αν δεν την κατέχεις πρώτα απ' όλα. Το δεύτερο προαπαιτούμενο, εξίσου σημαντικό, είναι ο συνομιλητής σου να έχει και αυτός αυτεπίγνωση, να ξέρει και αυτός ποιος είναι, τι του γίνεται, ποια είναι τα θέλω του, ποια είναι τα κίνητρα του, ποια είναι τα αντικίνητρα του και να μπορεί να γνωρίζει γιατί λειτουργήσε όπως λειτουργήσε ή να έχει την αυθεντικότητα να μπορεί να πει δεν ξέρω γιατί λειτουργήσα έτσι. Λειτουργήσα έτσι αυθόρμητα. Δεν ξέρω. Θα ήθελα να καταλάβω γιατί λειτουργήσα έτσι. Και το τρίτο προαπαιτούμενο είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι ουσιαστικά να επικοινωνήσουν. Και οι άνθρωποι επικοινωνούν είτε προφορικός, είτε γραπτός, είτε σε μία συνάντηση διαζώσης, είτε σε μία συνάντηση μέσω βιντεοκλήσης. Εντάξει. Σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει μια καλή επικοινωνία όταν οι άνθρωποι συναντιούνται διαζώσεις. Όμως, δεν μπορούμε με όλους τους ανθρώπους να συναντηθούμε διαζώσεις. Στη σημερινή εποχή έχουμε σχέσεις με ανθρώπους που ζουν σε άλλες χώρες, σε άλλες υπήρους. Το διαδίκτυο το έχει καταστήσει αυτό εφικτό. Και μην ξεχνάτε ότι μόλις βγήκαμε από μια πανδημία στην οποία χρειαζόταν να κάνουμε το λεγόμενο social distancing, την κοινωνική αποστασιοποίηση, προκειμένου να μην υπάρχει εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έρθουν άλλες, παρόλο που μας έχουν μπει και οι άλλες. Αν βρεθείς διαζώσεις, εκεί γίνεται καλύτερη επικοινωνία, επειδή διαζώσεις, δηλαδή αν βρεθείς με έναν άνθρωπο για καφέ ή για φαγητό, όταν βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο, μπορείς να πιάσεις, να συλλάβεις τη γλώσσα του σώματος, τα vibes που λένε, την ενέργεια που βγάζει αυτός ο άνθρωπος, γιατί πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να βάλουν σε λόγια τα συναισθήματά τους, αλλά το σώμα δεν ψεύδεται ποτέ, και αν βρεθούμε στον ίδιο χώρο και ενώ σε κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή να καθίσουμε ο ένας απέναντι από τον άλλο να μιλήσουμε ή να καθίσουμε ο ένας στην μια άκρη ενός μικρού τραπεζιού και άλλος στην άλλη, να καθίσουμε απέναντι, αντικριστά, ή ένα τραγούδι που λέει αντικριστά. Όταν αντικριστά μιλούμε ο ένας με τον άλλον και υπάρχει και η οπτική επαφή και είναι αρκετά κοντά ο άλλος άνθρωπος ώστε να παρατηρήσουμε και τη γλώσσα του σώματος, μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Και στην διαζώσης επαφή λειτουργεί καλύτερα και τον gut instinct μας, το τοξικό ραντάρ μας, η διαίσθησή μας. Για να το εξηγήσω τι εννοώ, μπορεί ένας άνθρωπος να μην έχει την ικανότητα του λόγου, να μην είναι ανεπτυγμένη ιδιαίτερα η ικανότητα του λόγου σε αυτόν και να μην τα καταφέρνει μέσω γραπτών μηνυμάτων ή μέσω τηλεφωνημάτων να μεταφέρει αυτό που θέλει να πει. Να μεταφέρει, για παράδειγμα, την καλή του προαίρεση και την καλή του διάθεση. Αν όμως βρεθείς από κοντά, διαζώσεις, μπορεί να το νιώσεις ότι αυτός είναι ένας καλός άνθρωπος, ο οποίος έχει μια καλή προαίρεση. Και δεν βλέπεις, για παράδειγμα, στο βλέμμα του να υπάρχει τοξικότητα ή να υπάρχει αρνητικό συναίσθημα ή να υπάρχει οποιαδήποτε αρνητικότητα. Από την άλλη, κάποιοι άνθρωποι είναι εξαιρετικά ικανοί στο να γράφουν ωραία, είναι εξαιρετικά ικανοί στο να μιλάνε ρητορικά ωραία και μπορεί να παρασυρθείς αν επικοινωνείς μαζί τους μέσω μηνυμάτων και μέσω τηλεφωνημάτων και δεν βρεθείς διαζώσεις. Η βιντεοσυνομιλία θα έλεγα ότι είναι σαφώς καλύτερη από τη γραπτή συνομιλία και από την τηλεφωνική συνομιλία. Πάλι όμως τη βιντεοσυνομιλία δεν παίρνεις όλα τα ερεθίσματα που θα έπαιρνες από μια διαζώση επικοινωνία. Για παράδειγμα, δεν μυρίζεσαι πώς μυρίζει ο άλλος. Θα μου πεις τώρα τι σημασία έχει η μυρωδιά. Θα σου πω να έχεις μαζί μυρωδιά, γιατί είμαστε πολύ πιο εξελιγμένοι εγκέφαλοι από των σκυλιών, έχουμε εκεί πίσω το λακκούλι, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε, ίσως σε αδράνεια, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε ιδιότητες που έχουν κατώτερα θηλαστικά. Οπότε όπως τα σκυλιά μυρίζουν το φόβο, έτσι και οι άνθρωποι μυρίζουν το φόβο.
Δηλαδή έχουμε και εμείς αρχέγωνα ένστικτα, τα οποία με την όψη, με την μυρωδιά, με τον ήχο επηρεάζονται. Και το gut instinct μας, η διαίσθησή μας, λειτουργεί και βάσει αυτών των πρωτόγονων ενστίκτων. Οπότε, αν εγώ βρεθώ διαζώσεις με έναν άνθρωπο και η φωνούλα αυτή μέσα μου, τον gut instinct μου, με προειδοποιήσει, πρόσεχε, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καλές προθέσεις, ή πρόσεχε, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που δείχνει ότι είναι, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει δίκιο τον gut instinct μου. Ή μάλλον αν είναι όντως τον gut instinct μου, σίγουρα έχει δίκιο. Μπορεί να είναι και ο φόβος μου που μιλάει, και έχουμε κάνει βίντεο στο κανάλι παλιότερα πώς μπορώ να ξεχωρίσω τη φοβία από τον gut instinct. Οπότε στη διαζώσεις επικοινωνία γίνονται πολύ πιο εύκολα κατανοητά τα σήματα που εκπέμπει ο άλλος ο άνθρωπος, τα οποία προσλαμβάνουμε εμείς ως εγκεφαλικά ρεθίσματα, για να κατανοήσουμε καλύτερα τι παίζει. Αλλά αυτό το οποίο είναι το πιο ουσιώδες από όλα είναι μέσω της γλώσσας μας και μέσω της χρήσης της γλώσσας, μέσω της λεκτικής επικοινωνίας, να μπορέσουν να βάλουμε σε λέξεις αυτά που νιώθουμε. Θέλει πολύ δουλειά αυτό, να βάλεις σε λέξεις τα συναισθήματά σου, και προϋποθέτει να είσαι και ένας άνθρωπος που ψυχοεκπαιδεύεσαι και ψυχοθεραπεύεσαι και το καθεξής. Να βάλεις σε λέξεις τα συναισθήματά σου, να πεις αυτές τις λέξεις στον άλλο τον άνθρωπο, να τις πεις με ένα ανάλογο ύφος. Γιατί πολλές φορές μπορεί τα λόγια μας να μην είναι επιθετικά, αλλά το ύφος μας δεν είναι επιθετικό, ή τα λόγια μας δεν είναι επιθετικά και το ύφος μας δεν είναι αντίστροφο, και εκεί δημιουργείται ένα μπέρδεμα στην επικοινωνία. Δηλαδή τα λόγια που λέμε να είναι ενοχλητικά, αλλά ο τρόπος που τα λέμε να μην είναι ενοχλητικός. Αυτά είναι και τεχνάσματα που έχουν να κάνουν και με τον έγκινγκ και με την ειρωνία. Πολλές φορές η ειρωνία εκφράζεται με ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε ευγενικά, στην ουσία για να σε κοροϊδέψουν. Λοιπόν, επικοινωνώ λεκτικά, σημαίνει βάζω σε λέξεις τα συναισθήματα μου, καταφέρνω να μεταφέρω αυτές τις λέξεις με το ανάλογο ύφος και με την ανάλογη εντιμότητα και αυθεντικότητα, να λέω την αλήθεια δηλαδή και να μην λέω ψέματα, και να το λέω με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορέσει ο άλλος να καταλάβει. Και όση ώρα μιλάω, να παρατηρώ και τις αντιδράσεις του άλλου ανθρώπου και αυτά που τυχόν λέει ο άλλος άνθρωπος, και αν καταλάβω ότι έχω παρεξηγηθεί, να προσπαθήσω επιτόπου να εξηγήσω. Όχι πάω και τα λέω, τα είπα, τελείωσα, φεύγω, δεν έγινε τίποτα. Όχι δηλαδή μηχανικά και ρομποτικά να μεταφέρω κάποιες πληροφορίες, χέστηκαν, τις κατάλαβα, χέστηκαν, τις κατάλαβα και προχωράμε. Μπορεί να υπάρξει επαρκής επικοινωνία αν δεν επιμένει και ο πομπός της επικοινωνίας ώστε να πιάσει καλά το μήνυμα ο δέχτης. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι όλα αυτά που λέω για την επικοινωνία εφαρμόζουν σε περιπτώσεις που έχουμε δύο ανθρώπους καλοήθης οι οποίοι επιθυμούν ουσιαστικά να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Αν προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτές τις τεχνικές της αυθεντικής επικοινωνίας με ανθρώπους κακοήθης, με ανθρώπους χειριστικούς, όπως είναι για παράδειγμα οι ευάλωτοι ναρκισσιστές, οι ήρωνες, οι τύποι που κάνουν νέγκινγκ, τότε θα τους δώσουμε εργαλεία για να μας πολεμήσουν. Δηλαδή, επιλέγουμε με ποιον αξίζει τον κόπο να επικοινωνήσουμε. Επιλέγουμε ποιος άνθρωπος είναι άξιος της προσοχής μας, του ενδιαφέροντος μας και της αυτοαποκάλυψης. Γιατί για να υπάρξει αυθεντική επικοινωνία πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτοαποκάλυψη. Να αποκαλύψω τα συναισθήματα μου, να αποκαλύψω τα κίνητρα μου και να αποκαλύψω τις σκέψεις μου. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με έναν άνθρωπο αν δεν αυτοαποκαλυφθούμε. Ξανατονίζω ότι η αυτοαποκάλυψη είναι επικίνδυνη όταν αυτή γίνεται με τοξικούς ανθρώπους, σε τοξικούς ανθρώπους, όταν γίνεται σε ναρκισσιστές ανθρώπους και χειριστικούς ανθρώπους. Οπότε όλα αυτά που μιλάω σήμερα για την επικοινωνία εφαρμόζω στις περιπτώσεις που έχουμε έναν καλοήθη άνθρωπο στη ζωή μας ή θέλουμε να βάλουμε έναν καλοήθη άνθρωπο στη ζωή μας,
ή έναν άνθρωπο που νομίζουμε πως είναι καλοήθης, γιατί και η επικοινωνία μπορεί να χρησιμεύσει ούτως ώστε να πάρουμε μια καλύτερη εικόνα εκείνη του ανθρώπου, που ενώ αρχικά να τον θεωρούσαμε καλοήθη, μετά που θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, να αντιληφθούμε ότι δεν είναι καλοήθης. Και εκεί εννοείται ότι σταματάει η επικοινωνία και εκεί εννοείται ότι προστατευόμαστε. Έχουμε πει πολλές φορές ότι με ανθρώπους οι οποίοι είναι κακοήθεις, με ανθρώπους οι οποίοι μας κακοποιούν ναρκισσιστικά, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να κόβουμε επαφές, να πηγαίνουμε no contact. Στο καινούριο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες υπάρχουν δύο κεφάλαια για τον ναρκισσισμό και στο δεύτερο κεφάλαιο υπάρχει μια συζήτηση για τις μεθόδους αντιμετώπισης των ναρκισσιστών, που είναι τον Grey Rock, το να γίνεις εν γκρίζος βράχος, το low contact, το να έχεις χαμηλή επαφή και το no contact. Και σε εκείνο το κεφάλαιο ξεκαθαρίζεται ότι το ιδανικό είναι να πας no contact με έναν ναρκισσιστή που σε κακοποιεί. Το ιδανικό. Υπάρχουν κάποιες συνθήκες, όπως για παράδειγμα αν είσαι στον ίδιο εργασιακό χώρο ή αν έχεις συνεπιμέλεια με έναν πρώην σύντροφο, άνδρα ή γυναίκα που να είναι ναρκισσιστής, αναγκαστικά θα έχεις κάποιες επαφές και εκεί υπάρχουν τρόποι που το διαχειρίζεσαι, όχι για να μην βλάπτεσαι καθόλου, αλλά για να βλάπτεσαι όσο το δυνατόν λιγότερο. Η ριζική λύση στην αποφυγή της κακοποίησης της ναρκισσιστικής και του επανατραυματισμού είναι η μηδενική επαφή, no contact. Άρα η επικοινωνία είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο, εξαιρετικό εργαλείο, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για να μπορέσουν να έρθουν κοντά και να συμβαδίσουν και να συνεργαστούν και να συνυπάρξουν δύο καλοήθεις άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να έχουν μία υγιή σχέση. Αυτή η σχέση μπορεί να είναι εργασιακή σχέση, μπορεί να είναι φιλική σχέση, μπορεί να είναι ερωτική σχέση, μπορεί να είναι και οικογενειακή σχέση. Στους κακοήθεις ανθρώπους δεν κάνουμε τη χάρη να επικοινωνούμε μαζί τους. Στους κακοήθεις ανθρώπους κάνουμε τη χάρη στον εαυτό μας να τους κλείνουμε την πόρτα και να πηγαίνουμε no contact. Και γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ διάκριση, η αρετή της διάκρισης, η οποία πρέπει να πηγαίνει πακέτο με την αρετή της επικοινωνίας. Να διακρίνω δηλαδή με ποιον θα επιδιώξω να επικοινωνήσω. Να μην προσπαθώ άκρητα και χωρίς καμία αίσθηση κινδύνου να επικοινωνώ με όλους τους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι όποιος μας πει ή μας προσεγγίσει για να επικοινωνήσουμε, ότι εμείς πρέπει να επικοινωνήσουμε. Εδώ έρχεται και το ζήτημα του individuation, της ατομικότητας, που όσο μεγαλώνει ένας άνθρωπος και όσο οριμάζει ψυχοσυναισθηματικά ένας άνθρωπος, τόσο παραπάνω αντιλαμβάνεται ότι αποτελεί μια ξεχωριστή μονάδα από τους υπόλοιπους ανθρώπους και ότι δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει ό,τι του λένε οι άλλοι, όπως ένα μικρό παιδί το οποίο είναι υποχρεωμένο να κάνει ό,τι του λένε οι γονείς του, οι δάσκαλοι του, οι παππούδες του και ούτω καθεξής. Ένας ενήλικας άνθρωπος, ελεύθερος, ψυχοσυναισθηματικά ελεύθερος ενήλικας άνθρωπος, δικαιούται να επιλέγει με ποιους ανθρώπους θα επικοινωνήσει και με ποιους όχι. Για παράδειγμα, αυτή η αρετή της επικοινωνίας που συζητάμε σε αυτό το βίντεο είναι εξαιρετικά χρήσιμη ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. Γονείς και ανήλικα παιδιά. Γιατί μπορεί να έχεις ένα ενήλικο παιδί, το οποίο να είναι άνω των 30 και να έχει αποδειχθεί ότι έχει τοξική προσωπικότητα, και αν προσπαθείς εσύ ο γονιός που είσαι, ξέρω εγώ, 55, να επικοινωνήσεις με το ενήλικο τοξικό παιδί σου, δεν θα καταφέρεις κάτι περισσότερο από τον επανατραυματιστείς ξανά και ξανά και να δώσεις όπλα για να σε πολεμήσει το τοξικό ενήλικο παιδί. Ψάξεις στο κανάλι, υπάρχουν βίντεο για τοξικά ενήλικα παιδιά ή για ενήλικα παιδιά που είναι ναρκισσιστικά και πόσο δυσκολεύονται οι γονείς τους. Και εδώ να υπενθυμίσουμε ότι τα θύματα των ναρκισσιστών είναι άνθρωποι που συνήθως έρχονται από περιβάλλοντα ναρκισσιστικής κακοποίησης. Δηλαδή,
για να τα φτιάξω εγώ σήμερα με έναν τύπο που με κακοποιεί ναρκισσιστικά, πολύ πιθανό να είχα μια μάνα που με κακοποιούσε ναρκισσιστικά, ή ένα πατέρα που με κακοποιούσε ναρκισσιστικά, ή ένα ζευγάρι γονιών που με κακοποιούσε ναρκισσιστικά. Οπότε, αν εγώ κάνω ένα παιδί με αυτόν τον ναρκισσιστικό τύπο, σημαίνει ότι το παιδί μου έχει να πάρει από τρεις πλευρές ναρκισσιστικά στοιχεία, από τους γονείς μου και από τον πατέρα του, και από μένα έχει να πάρει αυτό το ίσως συνεξαρτητικό. Οπότε, τι είναι το πιο πιθανό? Μιλάμε για θέμα κληρονομικότητας. Να κληρονομήσει κάποια ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά. Και επίσης, μέσω της μίμησης και του καθρεφτίσματος, που είναι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά τον κόσμο, το παιδί μου μπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει το δρόμο των γονέων μου, του πρώην συζύγου μου, της πρώην συζύγου μου, δεν μιλάω για μένα προσωπικά, μιλάω γενικά, που είναι πιο εύκολος δρόμος. Γιατί ο δρόμος της κακίας είναι πολύ πιο εύκολος από το δρόμο της αρετής. Οπότε δεν είναι καθόλου παράξενο που ενήλικες γονείς, οι οποίοι ψυχοεκπαιδεύονται και ψυχοθεραπεύονται, έρχονται και λένε: Είμαι 60 χρόνων και έχω ένα παιδί που είναι 40 ή ένα παιδί που είναι 30 και με έχει κάψει και δεν δείχνει καθόλου ενσυναίσθηση και δεν δείχνει καθόλου συμπόνια και συνεχώς απαιτεί και με κακοποιεί κλπ. Κλπ. Δεν είναι παράξενο. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς δεν είμαστε ναρκισσιστές, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν τα παιδιά μας. Φέρουμε ευθύνη όλοι οι γονείς προκειμένου να δίνουμε πρώτον το καλό παράδειγμα στα παιδιά μας, το καλό παράδειγμα και μέσω της δικής μας υγιούς συμπεριφοράς, που υγιής συμπεριφορά δεν είναι μόνο το να μην είμαστε ναρκισσιστές, υγιής συμπεριφορά είναι να καταπολεμήσουμε και τη δική μας συνεξάρτηση. Και οφείλουμε να διδάσκουμε και στα παιδιά μας κάποιες αρετές. Πέραν τούτου όμως, δεν σημαίνει ότι επειδή διδάσκεις σε κάποιον κάποια πράγματα ότι αυτός απαραίτητος θα τα ακολουθήσει. Εδώ ο Χριστός είχε 12 μαθητές και ένας από τους 12 τον πρόδωσε, ο Ιούδας. Ήταν μαθητής του. Ο Χριστός, με βάση τη βίβλο, αγαπούσε τους μαθητές του σαν παιδιά του. Και ένα παιδί του τον πρόδωσε. Δηλαδή, shit happens. Προσπαθούμε όσο γίνεται να είμαστε όσο πιο υπεύθυνοι γονείς γίνεται, αλλά υπάρχει ακόμη και αυτή η περίπτωση. Λοιπόν, το εργαλείο της επικοινωνίας είναι για να χρησιμοποιηθεί μεταξύ γονιών και ανήλικων παιδιών. Τα ανήλικα παιδιά ακόμη δεν έχουν σχηματίσει την προσωπικότητά τους, οπότε είναι υποχρέωση μας να επικοινωνούμε μαζί τους, υποχρέωση των γονέων να επικοινωνούν με τα ανήλικα παιδιά. Και είπαμε ότι η ψυχοσυναισθηματική ενηλικίωση γίνεται γύρω στα 30 χρόνια, γύρω στα 28 στα αγόρια και γύρω στα 26 στα κορίτσια. Οπότε μέχρι σε εκείνη την ηλικία τα παιδιά μας οφείλουμε να προσπαθούμε να επικοινωνούμε μαζί τους και να τους δίνουμε μη τι άλλο ένα παράδειγμα υγιούς επικοινωνίας. Αυτό το εργαλείο της υγιούς επικοινωνίας μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο ανάμεσα σε ζευγάρια. Ζευγάρια τα οποία είναι λίγο καιρό μαζί, πολύ καιρό μαζί. Ειδικά τα ζευγάρια που είναι πολύ καιρό μαζί μπορεί να έχουν χαθεί στη μετάφραση εδώ και χρόνια και να υπάρχουν δυσκολίες επικοινωνίας οι οποίες να προκαλούν χάσματα ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι και δυο καλοδιάθετοι, έχουν καλές διαθέσεις, καλά κίνητρα, αγαθά κίνητρα ένας προς τον άλλο, αλλά να μην ξέρουν πώς να το επικοινωνήσουν. Συστήνω, αν είμαστε μέσα σε ένα ζευγάρι που έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας, να πάρουμε το ζευγάρι μας για θεραπεία, ακόμη και αν η σχέση είναι φρέσκια. Εδώ μου έρχεται στο μυαλό ένα ζευγάρι, τους οποίους είχα ως θεραπευόμενους, ως ζευγάρι σε ψυχοθεραπεία, όταν ήμουν έγκυος την Κυριακή, η οποία Κυριακή είναι 23 ετών τώρα. Και είχαν έρθει σε μένα 4 μέρες μετά που ξεκίνησαν τη σχέση τους. Και αυτό το ζευγάρι έχει μία καλή ζωή. Τώρα, 24 χρόνια μετά, έχουν την οικογένειά τους και είναι πολύ καλά μεταξύ τους και έκαναν ψυχοθεραπεία 3 χρόνια. Γιατί χρειαζόταν και ο καθένας ξεχωριστά να δουλέψει πράγματα με τον εαυτό του, χρειαζόταν να μάθουν να επικοινωνούν με τον εαυτό τους πρώτα και να επικοινωνούν και με τον άλλον έπειτα. Όλα αυτά είναι κομμάτια τα οποία μπορούν να δουλευτούν στη ψυχοθεραπεία. Άρα, αν είμαστε σε μία σχέση, είτε αυτή η σχέση είναι γάμος, μακροχρόνιος, είτε είναι μία σχέση η οποία είναι πρόσφατη αλλά σημαντική σχέση για μας, καλά κάνουμε να ψυχοθεραπευόμαστε.
Επίσης, αυτό το εργαλείο της επικοινωνίας μπορεί να είναι χρήσιμο ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν μια μακρόχρονη φιλία και έχουν γίνει παρεξηγήσεις μεταξύ τους. Ή γενικά, ανάμεσα σε δύο καλοήθεις ανθρώπους είναι χρήσιμη επικοινωνία. Άρα, πηγαίνοντας πίσω στην επικοινωνία αυτή καθ' αυτή, ο πομπός πρέπει να έχει έγνοια, πρώτον, να γνωρίζει ο ίδιος το μήνυμα, δεύτερον, να μεταδίδει ορθά το μήνυμα και τρίτον, καθώς μεταδίδει το μήνυμα, να σιγουρεύεται ότι έχει καταλάβει το μήνυμα η άλλη πλευρά. Ο δέκτης, ο αποδέκτης του μήνυματος, πρέπει να μάθει την ώρα που του λέει κάτι ο άλλος να σκάζει, να σιωπάει και να εστιάζει όλη του την προσοχή στο να καταλάβει τι ακριβώς του λέει ο άλλος ο άνθρωπος. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι χρήσιμο να γίνονται και ερωτήσεις διευκρινιστικές. Αν δεν καταλάβουμε κάτι, να το ρωτήσουμε. Ή να λέμε, αν κατάλαβα καλά, θέλεις να μου πεις αυτό? Και να δίνουμε την ευκαιρία στον άλλον να μας πει αν το συμπέρασμα που βγάλαμε ισχύει ή δεν ισχύει. Ο αποδεκτής πρέπει να παρατηρεί πολύ προσεκτικά τι λέει ο πομπός, πώς το λέει ο πομπός, τη γλώσσα σώματος του πομπού, να κάνει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Την ώρα που προσπαθεί ο πομπός να μεταφέρει το μήνυμα, να έχει όλη του την προσοχή στο να κατανοήσει το μήνυμα και μετά που θα κατανοήσει το μήνυμα, τότε να αρχίσει να σκέφτεται τι θα απαντήσει και να λειτουργεί ανάλογα. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να επικοινωνήσουν και όση ώρα τους μιλάει ο άλλος, αντί να προσπαθήσουν να καταλάβουν αυτό που τους λέει ο άλλος, αντί να προσπαθήσουν να εξασκήσουν τη γνωστική και τη συναισθηματική ενσυναίσθηση, την ίδια ώρα που τους μιλάει ο άλλος, μέσα στο μυαλό τους να ετοιμάζουν την ανταπάντησή τους. Μιλάμε φυσικά για ένα τεράστιο λογικό σφάλμα που θεωρούμε ότι εμείς γνωρίζουμε καλύτερα από τον άλλον για το πώς νιώθει ο άλλος. Ξαναλέω, μιλάμε για ανθρώπους καλοήθεις, δεν μιλάμε για ναρκισσιστικές σχέσεις. Ότι εγώ ξέρω καλύτερα από τον άλλον τι ακριβώς νιώθει και εγώ ερμηνεύω τι νιώθει ο άλλος χωρίς να πω στον κόπο να τον ακούσω και να τον ρωτήσω. Οι έξυπνοι άνθρωποι κάνουν ερωτήσεις. Οι βλάκες άνθρωποι νομίζουν πως τα καταλαβαίνουν όλα με τη μια. Η ανθρώπινη φύση έχει πάρα πολλά layers, πάρα πολλά επίπεδα νοημάτων. Έχει πάρα πολύ nuance. Η λέξη στα αγγλικά nuance σημαίνει λεπτά νοήματα. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι έχει ο άλλος μέσα στο κεφάλι του, έστω και αν εμείς είμαστε ψυχολόγοι. Και ένας έξυπνος άνθρωπος, ένας σοφός άνθρωπος θα κάνει πολλές ερωτήσεις για να καταλάβει όσο το δυνατόν καλύτερα τι έχει ο άλλος μέσα στο κεφάλι του. Και ένας καλοήθης άνθρωπος έχει σκοπό ουσιαστικά να καταλάβει τι του λέει ο άλλος και να μπορέσει να συμβαδίσει και να συνεννοηθεί. Ενώ ένας κακοήθης άνθρωπος ακούει τι του λες προκειμένου να πάρει αυτές τις πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσει εναντίον σου. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου σε σχέση με την επικοινωνία. Είναι σίγουρα ένα τεράστιο κεφάλαιο αυτό, η επικοινωνία, τεράστιο κεφάλαιο. Δεν εξαντλείται σε ένα οδηγητικό βίντεο, έστω και αν οδηγούμε από Λευκωσία προς Πάφο που είναι μεγάλη διαδρομή. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω και δικές σας απόψεις ή δικές σας ερωτήσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν τροφή για περισσότερη κατανόηση του θέματος και ίσως και για επόμενα βίντεο. Στέλνω την αγάπη μου.